κάποιος τον ασθενή. Και πιστεύω ότι το περιστατικό που θα παρουσιάσει είναι πραγματικά πάλι ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό, το οποίο θα ευτυχώ ζει, οπότε οποιασδήποτε προτάσεις μας κάνετε θα είναι πολύ χρήσιμες για να προχωρήσουμε. Διαψεύξω τον νόμο. Καλημέρα και από μένα. Είναι πραγματικά ένα δύσκολο περιστατικό. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα τι ακριβώς έχει η κυρία που θα σας περιγράψω. Είναι μια κυρία, 72 ετών, έχει 6 χρόνια εκπαίδευση, είναι αγρότησα, είναι έγκαμη με 2 παιδιά. Το πρώτο σύμπτωμα της αλλαγής ήταν συμπεριφορικές διαταραχές, είχε απάθεια, αλλαγές συναισθημάτων, μια υποθυμία. Η έναρξη ήταν επαθυμιαία και υπήρχε μια σταδιακή επιδείνωση. Ο ενδεικτικός παράγοντας ήταν η απώλεια ενός δύο μάλλον συγγενών της. Την οδήγησε σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο, η διάρκεια των συμπτωμάτων 3 χρόνια και η ίδια δεν έχει αναισθησία το ότι ξεχνάει. Το 2020 διαγνώστηκε με κατάθλιψη. Το ιατρικό της ιστορικό είναι αυτό, έχει αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδημία και διαταραχές στον ύπνο. Η κόρη της, που είναι και η συνοδός της, αναφέρει ότι από τότε που έφυγε από τη ζωή η αδερφή της και ο αδερφός της, έχει διαταραχές στον ύπνο, διάσπαση στην προσοχή και έλλειψη στη διάθεση. Υπάρχουν αλλαγές στη συμπεριφορά, αλλαγές στη διάθεση, μία είναι πιο χαρούμενη, μία είναι πιο λυπημένη. Έχει μία απάθεια και μία αβουλία, θα το έλεγα, κατάθλιψη σε σοβαρό βαθμό. Έχει άγχος, κάποιες φορές έχει εφορία, μία άρση αναστολών σε ήπιο βαθμό. Στην πρώτη νευροψυχολογική εξέταση που έγινε τον Ιούλιο του 2022, η ίδια φαίνεται πως έχει μελαγχολία και κάποιες φορές δεν βρίσκει τις σωστές λέξεις. Δεν θεωρεί πως ξεχνά. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της εξέτασης που λέει και η ψυχολόγος που την εξέτασε, ήταν αφανθής. Η νευροψυχολογική εξέταση είναι αυτή που βλέπετε και εσείς. Έχει ένα μιλιμέτρο γύρω στο 23. Η λειτουργικότητα της είναι κάπως επηρεασμένη, κυρίως συμπεριφορικά έχει κάποια προβλήματα. Έχει στην οπτική και στη λεκτική μνήμη, έχει στην προσοχή. Εδώ είναι με κόκκινο, αυτά δεν τα πήγε τόσο καλά, ότι υπήρχε μια διαταραχή, μια έκπτωση. Οι νοητικές ελλείψεις συνολικά, είπα στην οπτική στη λεκτική μνήμη, οπτικοχωρικές ικανότητες, την προσοχή, στο λόγο, στην εκτελεστική λειτουργία και στην ταχύτητα αντίδρασης. Το FSD από την κόρη που έγινε έδωσε σύνολο 4, στην ουσία έχασε στις διαταραχές του ύπνου, στην προσοχή και στην απάθεια, στην κατάθλιψη. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα, όπως βλέπετε αυτά είναι πια εδώ πέρα, το σύνολο είναι 30, κυρίως είχε καταθλιπτικά συμπτώματα, άγχος, εφορία, απάθεια και άρση αναστολών. Έγινε δεύτερη νευροψυχολογική εξέταση τον Ιανουάριο του 2023. Η ίδια αναφέρει ασθενή ότι δεν έχει τίποτα, ότι ξεχνάει λίγο. Η κόρη με έφερε, δεν ήθελα να έρθω. Βέβαια, όλα αυτά χαμογελώντας. Από τότε που έφτασε στην αδερφή μου, νιώθω ότι μου λείπει. Οι παρατηρήσεις τώρα από τον εξεταστή ήταν ότι δεν υπήρχε αναισθησία, ήταν παθής, είχε ένα πλανές βλέμμα, υπήρχε μια βραδύτητα. Έντονη έλλειψη προσοχής, χάνεται, αφηρημένη. Χρειάζεται ενθάρρυνση για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Έδειχνε κουρασμένη, ενσταμένη, αδύναμη. Δεν μπορούσε να κρατήσει καλά το στυλό. Έκανε μικρές συνεχόμενες επαναλαμβανόμενες κινήσεις με τα χέρια. Εγώ που την εξέτασα, με τα χέρια της συνήθως έπιανε κάποιες αστερότυπες κινήσεις στα γόνατά της. Είχε αλέτειρους γέροντες εγώ όταν την είχα δει και χτυπούσε και συνεχόμενα τα πόδια της σε κάποια ερωτήματα. Πάντα είχε μια συχνή ανασχόληση με κάτι, με στυλό, με μάσκα, τουλάχιστον στη διάρκεια της νευροψυχολογικής εξέτασης. Ο δεύτερος νευροψυχολογικός έλεγχος, που έγινε τον Ιανουάριο του 2023, έδειξε κάποια σταθερότητα στη μνήμη και μια μικρή πτώση στην προσοχή, στην εκτελεστική λειτουργικότητα, μια σταθερότητα στα συμπεριφορικά. Οι νοητικές ελλείψεις ήταν περίπου ίδιες με αυτές που είχαμε και τον Ιούλιο του 2022. Απλά το FSD από την κόρη αυξήθηκε, γιατί προσθέθηκε ότι έχει μια ακράτεια στην ούρηση και αγνοεί την αυτοπεριποίησή της.
Η Σύνοδος δεν παρατηρεί στη δεύτερη νευροψυχολογική εξέταση, στη δεύτερη επίσκεψη που ήρθε τον Ιανουάριο, δεν παρατηρεί ιδιαίτερα νοητικά ελλείμματα, κάτι βέβαια που δεν συνάδουν με την νευροψυχολογική εξέταση. Αναφέρει πως η μνήμη της είναι καλή, όπως και ο λόγος της. Αυτό που την ανησυχεί είναι αλλαγή συμπεριφορά. Το ότι ασχολείται με την άλλη, δεν την αφήνει να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα. Αυτό μας έκανε και μας εντύπωση στην ασθένεια αυτή, ότι πήγαινε στη τουαλέτα και άμα την άφηνε να μείνει στη τουαλέτα, θα άφηνε. Αν δεν είχε κάποια παρότριση για να βγει από την τουαλέτα, μπορούσε να μείνει και 2-3 ώρες στην τουαλέτα. Χωρίς να κάνει κάτι. Να ανοίξει απλά την πρίση και να βλέπει να πετρέχει το νερό. Δεν είχε μόνο τα χέρια τη, χωρίς όρος. Αν δεν υπήρχε μια παρότριση και μια καθοδήγηση από τον σύζυγό τη ότι πρέπει να κλείσει την πρίση, ότι πρέπει να σηκωθεί από την τουαλέτα, μπορούσε να καθίσει στην τουαλέτα πάρα πολύ ώρα και από το αυτοκίνητο. Άμα δεν τη έλεγε κάποιο ότι πρέπει να βγει από το αυτοκίνητο, να πάρει μια παρότριση ή μπορούσε να καθίσει στο αυτοκίνητο με τις ώρες. Τα συμπεριφορικά συμπτώματα ήταν παρόμοια με αυτά τη νευροψυχολογική εξέταση που έγινε τον Ιούλιο. Δεν υπήρχε αναλογή, πάλι υπήρχε δηλαδή. Γεια σα. Αρκετά έντονα συμπεριφορικά. Αυτά που βλέπουμε σε σύγκριση με την πρώτη και τη δεύτερη εξέταση είναι ότι υπάρχει μια σταθερότητα στη γενική νοητική κατάσταση, στην εκτελεστική λειτουργία, στην προσοχή και στα συμπεριφορικά, μια μικρή βελτίωση στη μνήμη και μια επιδείνωση στο λόγο, στον προσανατολισμό, στην ταχύτητα, στην κατάθλιψη και στις καθημερινές δραστηριότητες, όπως αναφορά την προσωπική της υγιεινή και την καθαριότητά. Η διάγνωση όσον αφορά από τη δική μου την πλευρά. Έχει την νευρολογική εξέταση, έγινε ένα σπίτι θεματολογικό έλεγχο, έγινε εμφανιστική τομογραφία κεφάλου, έγινε το κεφαλογράφημα, έλεγχο του γονιδίου από ε, έγινε σπιροδία παρακέντηση, σπιτηρογράφημα βασικών βαλίων. Αυτό που δεν κάναμε ήταν το ΠΕΤ, το οποίο μπορούσαμε να το κάνουμε. Στις τελευταίες μέρες η κυρία νόσησε όμως από κορονοϊό και δεν μπορέσαμε να κάνουμε το ΠΕΤ για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Η νευρολογική τη εξέταση ήταν φυσιολογική. Την ημέρα που εγώ την εξήτασα και τον Ιούλιο που την είχα εξετάσει και τον Ιούλιο δεν την εξέτασα, έγινε το Σεπτέμβριο την εξέτασα και τον Ιανουάριο που την εξέτασα, δεν υπήρχε διαφορά στην νευρολογική της εξέταση. Αυτό που είδα τώρα στη δεύτερη είχα ότι δεν μπορούσε να εκτελέσει ταυτόχρονα δύο εντολές. Δηλαδή, παρακεφαλαιτικές δοκιμασίες, ρινός, δίκτυ, δεν μπορούσε να την εκτελέσει με τίποτα, μόνο με ανοιχτά μάτια και με παρότριση από μένα, με κλειστά μάτια χάνονταν. Δεν μπορούσε να κάνει την εξέταση αυτή. Όπως δεν μπορούσε, άμα τη έλεγα πάρε το δεξί σου χέρι και τύπα δυο φορές που ιστερό σου, όμως ούτε και αυτό μπορούσε να το εκτελέσει. Βέβαια, όταν τη έλεγα αυτοβιογραφικά, που μένει, παίζουν κάποιο μέτρο, γιατί είναι από τη Χαλκιδική, παίζουν κάποια χωριά γύρω από την περιοχή σου. Πες μου τα παιδιά σου, πες μου τα εγγόνια σου, πες μου τι έφαγες, πες μου πώς θα μαγειρέψεις. Όχι. Απλές εντολές εκτελούσε. Αν της έλεγα πώς θα μαγειρέψεις κάποιο φαγητό, ήταν λίγο, έπρεπε να περιγράψει κάτι, παραπάνω, να χρησιμοποιήσει παραπάνω προτάσεις, εκεί δεν μπορούσε. Εκεί κολούσε. Δεν μπορούσε να μου το συνεχίσει. Και επίσης, στη δεύτερη φορά που την είδα τον Ιανουάριο, άρχισε να μην έχει και καλό έλεγχο το σωτήριο στην ούρηση. Δραστηριακές εξετάσεις, αυτά που κάναμε δεν έδειξαν κάτι, ήταν φυσιολογικά. Η μαγνητική εγκεφάλου επίσης ήταν για την ηλικία της κυρίας, ήταν συμβατή τα ευρήματα που βρέθηκαν, ήταν συμβατά με την ηλικία της κυρίας. Ούτε εδώ ο συνάδελφος ακτινολόγος βρήκε κάτι, αλλά και στις εικόνες υπάρχει κάποια ήπια ατροφία. Πρότοχο πνευματικά, και αριστερά και δεξιά, ίσως λίγο και στους υπογάμους, αλλά είναι και 72-73 χρονών κυρία. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, ούτε κάτι το αξιόλογο στη μαγνητική της, και σε αυτήν εδώ την τομή βλέπουμε ότι ούτε καινοτομία έχει, ίσως μια μικρή έκθεση του μεσολοφίου. Κάτι το ιδιαίτερο από την μαγνητική τομογραφία που θα μας βοηθούσε δεν υπάρχει. Εδώ είναι το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που έγινε, το οποίο δεν έδειξε κάποια επιπτώμορφη, τονοκτογόνη ή κάποια βραδύτητα, βραδέα κύματα, δεν έδειξε κάποια παθολογικά εγκρήματα.
Είναι η από ε, η ανείχνευση τη από ε, όπου βρέθηκε ε3, οπότε δεν υπάρχει και γονιδιακό υπόστρωμα. Από την οσφυρωτία παρακέρυνση τώρα που έγινε. Τώρα είναι το και εγώ το βλέπω αυτό. Ο λόγος. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι το β' αμυλοειδές, το αβ42 βγήκε φυσιολογικό, όπως και ο λόγος αβ42 προς αβ40, και αυτός βγήκε στα φυσιολογικά, μέσα στα φυσιολογικά όρια. Τώρα, η ολική τάου προς την αβ42 ο λόγος βγήκε μεγαλύτερος από αυτόν που έχουμε κανονικά. Δηλαδή, έχουμε και ο λόγος ολική τάου προς αβ42 και ο λόγος φωσφοριλιουμένης τάου προς αβ42 βγήκαν και οι δύο λόγοι αυξημένοι σε σχέση με τα όρια που έχουμε. Είναι σαν να έχει μια ταουπάθεια. Βέβαια, το αλφαβήτα αμυλοειδές είναι φυσιολογικό και ο λόγος αλφαβήτα 42 προς αλφαβήτα 40 είναι και αυτός φυσιολογικός. Κάνουμε και τάτς κάνουμε. Τάτς κάνουμε γιατί την κάνουμε. Γιατί και η κυρία Τσολάκη είχε προσέξει ότι υπάρχει μια βραδύτητα στις κινήσεις της. Λέγαμε μήπως υπάρχει κάποιο εξωπυραμιδικό, κάποιος παρκινσονισμός. Κάνουμε και τάτς κάνουμε. Δεν βρέθηκε κάτι στην τάτς κάνουμε. Φυσιολογικά τα ευρήματα στην τάτς κάνουμε. Βέβαια, μπορεί να σας φαίνεται εδώ πέρα ότι ο χορτοειδής πυρήνας, η ουρίτσα, σαν να λείπει. Εγώ μίλησα και με τον πυρηνικό ιατρό. Του λέω, το ρώτησαν τα ευρήματα, εσείς πώς με αξιολογείτε. Μου λέει, κοιτάξτε, δεν είναι. Εσείς βλέπετε ότι μπορεί ο χορτοειδής πυρήνας να είναι μειωμένος, αλλά οι μετρήσεις ειδικές μας, το περιοχείο μας είναι φυσιολογικές. Οπότε εμείς το δίνουμε ότι είναι φυσιολογικό και δίνουμε βάση στις μετρήσεις. Όχι τόσο πολύ στις εικόνες. Έτσι μου είπε ο πυρηνικός ιατρός, έτσι σας λέω, γιατί πραγματικά δεν είναι το λίγο λίγο οι φακοειδείς πυρήνες. Αυτό δεν έχω πλευρά. Η διαχείριση του περιστατικού. Πριν δύο χρόνια η κυρία, επειδή υπήρχαν αλλαγές στο συνέστημα και στη συμπεριφορά της, επισκέφθηκε 2 και 3 ψυχιάτρους. Δόθηκε αντικαταθλιπτική αγωγή. Έγινε ένα ψιλοσετραλίνιο, που επιδείνωσε την κατάστασή της, έγινε διακοπή, έγινε μια έναρξη της βελπαξίνης. Υπήρχαν αμυθύμητες ενέργειες, χρησιμοποίησαν σιταλοπράβη και αμυρασετάμι, με διακοπή πάλι λόγω της επιδείνωσης κλινικής κατάστασης. Ήρθε σε εμάς, αφού είχε πάει πριν και σε 2 νευρολόγους, πήγε πρώτα σε 2 ψυχιάτρους, μετά σε 2 νευρολόγους και μετά ήρθε και στην εταιρεία. Στην εταιρεία, με βάση τα τεστ και στη συνεργασία και με την κυρία Τσολάκη, ξεκινήσαμε τον Επεζήλ 5 μιλιγκράμμ και λίγο ματοπά. Σημειώθηκε βελτίωση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε την κόρη μου, ανέφερε ότι υπήρχε υπόταση, ότι υπήρχε, δεν αισθανόταν πολύ καλά. Οπότε, κάναμε μία διακοπή της τον Επεζήλ προς το παρόν και κάναμε έναρξη της μεταζαπίνης, γιατί είχε διαταραχές με τον ύπνο. Και να χρησιμοποιήσουμε και ένα αντικαταθλιπτικό θέλαμε, που να μην ανήκει στις ομάδες που είχαν χρησιμοποιηθεί πιο πάνω. Στις 19/1/23, που την ξαναείδα εγώ την κυρία και έγινε επανεκτίμηση, πρόσεξα αυτά που σας είπα, ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν ήταν ικανή να εκτελέσει 2 εντολές. Δεν μπορούσα να περιγράψει γεγονότα, υπήρχαν ανέτοιοι γέλλοντες, στερεοθυπές κινήσεις, χάνεται συνέχεια τα γόνατά της. Υπήρχε μια συνεργασία και επικοινωνία, αλλά περισσότερες από 2-3 εντολές δεν μπορούσε να εκτελέσει ταυτόχρονα. Έχει να αύξηση της μεταζαπίνης σε 30 μιλιγκράμμ και της τον επεζήλ σε 10 μιλιγκράμμ. Τώρα, η κυρία θα πάει με τα κριτήρια, τα ξέρετε όλα όσο αφορά το Alzheimer. Αυτά είναι για την κατάληψη που και αυτά τα πλήρη τα κριτήρια. Αυτά είναι τα κριτήρια γιατί εγώ στην αρχή, όταν είχα πρωτοδεί την κυρία, χωρίς να κάνουμε ομιπή, χωρίς να κάνουμε. Θεώρησα ότι μήπως είχε ξεκινήσει κάποια με το πληροταφική άνοια, παρόλο που δεν είχε βρήματα στην μαγνητική εγκεφάλαιο που μου είχαν δώσει. Διαφορική διάγνωση είναι νόσος Αλσχάιμερ.
να τον ψυχολογικό έλεγχο έκπτωση σε μνήμη, ικανότητα, έκπτωση στην ικανότητα μάθηση, στην προσοχή, στο λόγο, στι πρωτοφορικέ. Θα μπορούσε. Η MRI εγκεφάλου υπάρχει μια υπιατροφική διαμόρφωση από τα φυτρά πνευματικά αριστερά. Στην οσφαιρωτία δείξαμε ότι υπάρχει κάποια τα οπάθεια πιθανή. Με το αποκλειδωτική άνοια, κρίνονται τα κριτήρια για τη συμπεριφορική. Για την πόσο με συμπεριφορική με το αποκλειδωτική άνοια. Γιατί έγινε η έναρξη τη νόσου, έγινε με συναισθηματική συμπεριφορική διαταραχή. Υπήρχε και μια όμως σχετική διατήρηση τη τελεστική λειτουργικότητα, κάτι που δεν το βλέπουμε στην μετοπορογραφική, και έχουμε και την όψη ηλικία ένταση. Κατάσταση, και για εδώ κρίνονται τα κριτήρια. Και εδώ σας αφήνω ένα ερωτηματικό, γιατί και εγώ είμαι στη φάση της διερεύνησης. Περίμενα ότι θα γίνει η ΠΕΤ, μήπως και λίγο διαλέχανε το τι μπορεί να έχει αυτή η κυρία, τόσο πολύ όσο στην κλινική της εικόνα. Δεν ήταν τυπικό Αλσχάιμερ αυτό που έβλεπα. Δεν ήταν μια κυρία με τυπικό Αλσχάιμερ. Και το ΕΝΗ δεν το επιβεβαίωσε. Και το ΕΝΗ δεν το επιβεβαίωσε στο... Να έχουν το κίνο, μπορεί να είναι μια τόσο ασθένεια που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτό που βλέπουμε συνήθως. Οπότε, ναι, δεν ήμουν τυχερή που να γίνει πέμπτη. Πέμπτη γινόταν την Δευτέρα, αλλά η κυρία νόσησε από κορονοϊό και δεν μπόρεσε να πάει να κάνει την Δευτέρα. Φέμπτη, θα μιλήσω για το περίπτωμα. Δεν πήγα, ευχαριστώ πολύ. Να με βοηθήσετε στην επίλυση του. Να ακούσουμε ερωτήσεις. Ακούσουμε ερωτήσεις, αφού προηγουμένως δώσουμε τον λόγο στον συμπρόεδρο μου. Βασίλη, έχεις καμία ιδέα? Είναι Παπαγιάννης, είναι με βίντεο. Έφτιαξες κάτι? Θέλεις να ρωτήσεις κάτι στην Διονυσία, κάτι που παραλείψαμε? Όχι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το περιστατικό. Και μας βάζει σε πολλαπλή διαφορική διάγνωση. Σίγουρα θα έχει νόημα έτσι να γίνει κάποια εξέταση με PET, η οποία δεν μπόρεσε να γίνει. Τώρα, πόσο χρονών είναι οι ασθενείς? 72 είναι. 72. Και τα συμπτώματα της πότε? 72 χρονών. Αν υπάρχει κάποιο ιστορικό, οικογενειακό? Δεν υπάρχει κανένα ιστορικό. Ωραία, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ναι. Ο κύριος Νατσόπουλος, Βασίλη, αν κάτι σκεφτείς, μας διακόπτεις όποτε θέλεις. Κύριε Νατσόπουλος. Εγώ αισθάνομαι ότι είναι το κάτι το οποίο ενδεχομένως έχει κάποια σημασία όμως. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ αντιφατικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν δει κανείς τις μετρήσεις νευροψυχολογικές, παραδείγματος χάρη, εκεί βρίσκει, υπάρχει μια σταθερότητα, και ουδιαφέρεται ότι είναι και διαχρονική. Δηλαδή, από εξέταση σε εξέταση, αυτό παραμένει σταθερό. Από την άλλη μεριά, οι εκτελεστικές της λειτουργίες, αυτό που λέμε τα εξέταση κλπ., επίσης λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό. Ή τουλάχιστον δεν αποκλίνουν ιδιαίτερα έτσι ώστε να υποστηρίξουν κάτι το οποίο πρέπει να. Να συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε το executive, δηλαδή τις εκτελεστικές της λειτουργίες. Τώρα, όταν λέτε μετάθλιψη, διούνται τα κοινωνικά συμπλήσια με το κομμογραφική άνοια κλπ. Εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν σας βοηθούν. Όχι, όπως είναι η όψη μια αξιολογίας, όπως είναι η διατήρηση της εκτελέσεις των διαρκών της, η ΕΛΙΚ επίσης είναι λειτουργική. Που σημαίνει ότι στο γνωστικό, το ψυχολογικό επίπεδο, στο γνωστιακό, τα στοιχεία της δεν σας βοηθούν τόσο όσο θα μπορούσε κανείς να πει. Έχει μια πτώση όμως και στην ικανότητα μάθησης και στην δυναμική και στην εκθετική υπάρχει. Ναι, να γνωρίσω ότι είναι και για 2 ετών. Αν κανείς σας το πούμε δει τη σχέση ανάμεσα διάρκεια ενδεχομένως στην χρονική, από πότε δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση και δει στη συνέχεια προοδευτικά υπάρχει πράγματι βελτίωση, υπάρχει χειροτέρευση ή παραμένουν πάλι τα χαρακτηριστικά αυτά, όχι καλύτερα από εκεί, όχι ας πούμε διαμορφώνεται με έναν τέτοιο τρόπο. Δεν μπορεί κανείς να πει σε ποια κατηγορία τελικά θα το πω, εντάξει. Σε σχέση με τις συμπεριφορές. Ναι. Γι' αυτό, κύριε Ρασόπουλε, προβληματιζόμαστε, γιατί ούτε θα αναγνώσει τα λογικά μας οδηγούν κάπου,
ούτε η μαγνητική τομογραφία μας βοηθάει, ούτε τα βήματα στο ΕΜΗ, μας λένε μόνο ότι υπάρχει μια νεκροκτήση, την οποία βέβαια τη βλέπουμε. Έτσι τη βλέπουμε και στα νεκροψυχολογικά. Όλα δηλαδή είναι ότι έχουμε ένα νεκροκτηστικό νόσημα, με έναν ψυχίατρο καθηγητή που το συζήτησα, μου είπε ότι είναι μήπως καταναγκαστική διαταραχή αυτό, με καταθλιπτικά στοιχεία, καταναγκαστική διαταραχή. Δηλαδή ότι παίρνει το αυτοκίνητο και δεν βγαίνει από εκεί. Αυτό μας έκανε πολύ εντύπωση. Ότι δεν έχει αίσθηση του χρόνου. Δεν καταλαβαίνει ότι τελείωσε το ταξίδι της να βγει από το αυτοκίνητο. Αν δεν πάει να την πάρει κάποιος από εκεί, θα μείνει. Αν δεν πάει να την πάρει από την τουαλέτα, θα μείνει στην τουαλέτα. Οπότε το θέμα είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα το οποίο δεν μπορούμε να το εντάξουμε κάπου. Πληρεί όλα τα κριτήρια της Αλτζάιμερ, πληρεί όλα τα κριτήρια της κατάθλιψης, αλλά τελικά δεν μπορούμε να την εντάξουμε σύμφωνα με τους βιοδείκτες που έχουμε. Βέβαια, έχω στείλει και στο Άμστερνταμ βιοδείκτες για να δούμε τελικά μήπως κάτι αλλάξει. Αυτό που μας έδωσε μια αναπνοή με την Δεωνεμπεζή βελτιώθηκε λίγο, αλλά παρόλα αυτά. Λοιπόν, άλλη πρόταση υπάρχει, άλλη σκέψη. Ναι, κύριε Κουτσουράκη. Και εμάς μετά η άλλη. Φαινός με ως παίχτη εγκεφάλου μπορεί να μας βοηθήσει. Ειδικά ένας ο κύριος Γερασίμου έχει μεγάλη εμπειρία στα εκφυλιστικά. Για το σπέκτρο εγκεφάλου. Ναι. Το είχαμε πει ναι. Απλά νομίζω ότι γίνεται στο αχέπατο σπέκτρο. Δεν λειτουργούσε μέχρι και τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα την είχα βάλει σε λίστα αναμονής, γιατί το περιστατικό είναι πρόσφατο, όπως καταλάβατε. Το είδα τον Ιούλιο έκανε τα ψυχολογικά, τον είδα εγώ το Σεπτέμβριο το περιστατικό. Οπότε σιγά σιγά έκανα όλες τις εξετάσεις και μετά το σκεφτήκαμε με την κυρία Τσολάκη να κάνουμε σπέκ, αλλά δεν πηγαίνανε πίσω στα σκεφτήκαμε και εμείς. Έχω θα βοηθήσει. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω, έλεγχος και παραπλησματικά. Εγώ το παραλαμβάνω αυτό γιατί ξέρω ότι στην ηλικία, την προηγούμενη ηλικία, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι η ογκός και το αρμαγματικά. Και επειδή όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά, αρμαγματικά μπορεί να κάνει τα πάντα. Όλα τα εκφυλιστικά, άτυπα, που είναι ευρωπάθης, έχει συνεχίσει πολύ ευρωπάθη, παραδείγματο χάρη λέω. Κάτι άλλο συστηματικό, νοθρική λειτουργία, δεν έχει τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Άρα αυτό που η δική μου σκέψη είναι έλεγχος για βαρενοπλασματικά και σπέκτη κεφάλου και επίσης αυτό το οποίο εγώ βλέπω αφήσεις με εγκεφαλίδες. Το λέω αυτό επειδή η κεφαλίδα μας δίνει κλασικά στερεοτυπίες. Γι' αυτό το λόγο και η συσχέση της παρακεφαλαιοτικής ατροφίας με τις συνοδικές διακρακές έγινε όταν βρήκαμε ότι ο αυτισμός συνδέεται μόνο με την συστηματική ατροφία παρακεφαλίδας. Και ο αυτισμός κλασικά έγινε στη λίγο την παρακεφαλίδα. Να μην σας πω και το σκάλο που συμβαίνει. Βλέπουμε τις παρακεφαλαιοτικές χώρους και το μισολόγιο είναι λεπτό, αλλά και η παρακεφαλίδα και το στέλεχος δεν το σχολιάζουν, αλλά φαίνεται... Εμφανές. Υπάρχουν δύσκολοι. Βλέπετε στην παρακεφαλίδα και οι πρωτογενείς και οι οριζόντια άγνακα διαγράφονται πάρα πολύ πλέον. Αυτό σημαίνει, αλλά δεν είναι μόνο η παρακεφαλίδα και είναι αυτό μεσολόγιο. Είναι σίγουρα ένα νευροεκφυλιστικό. Πώς μπορούμε να το κολλήσουμε κάπου. Αυτό ακριβώς. Και κατά τη γνώμη μου, τα πραγματικά πρέπει να το σκεφτούμε. Έχετε δίκιο. Θα το... Απλώς είναι το κόστος. Έχουμε πληρώσει για το εγκεφαλωτήριο υγρό. Θα πρέπει να πληρώσουμε και για τα παρανομπλασματικά. Ορίστε. Το παστέρ τα παρανομπλασματικά. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Με ωρό, όχι έννοι. Με ωρό. Στο παστέρ εμείς τα φρυτολογία έτσι κάνουμε. Χρήσιμη πληροφορία. Πολύ χρήσιμη πληροφορία. Πολύ χρήσιμη. Άρα. Κάποιος να δώσει το μικρόφωνο, όλη η κυρία Τζόπουλο μετά. Βέβαια, θα χάσουμε το διάλειμμα, ξέρετε, δεν το προλάβουμε. Και που μας μιλάει χάρη. Εάν πρέπει να κάτι να αλλάξουμε, που αλλάζει σχετικά εύκολα,
είναι μια αντικαταθλιπτική σωστή αγωγή για να παρακινήσεις τον άλλο και μη θαυματουργικές μέθοδοι για να κινητοποιήσεις έναν άνθρωπο 72 χρονών και αν λέμε ότι έχει έναν υπερψυχαναγκασμό με καταθλιπτικά συμπτώματα, νομίζω ότι η σερταλή πρέπει να ξαναδοκιμαστεί. Η σερταλή είχε δοκιμαστεί πριν 2 χρόνια. Η αρχή της κινητοποίησης, η ψυχίατρια είναι πιο προσωπική. Όποιος το είχε. Εμείς θα το ξεκινήσουμε. Εμείς θέλετε πιο αριστητοποίηση, να μπορούσαμε να το κάνουμε. Απλά υπάρχει φόβος από τους συγγενείς. Δηλαδή, πώς είναι το πρόβλημα με ερσαντικό του Κώστα, υπήρχε ένα νοσηλό περιβάλλον, ενώ υπάρχει ένα περιβάλλον από πάνω από τη μαμά να είναι καλά. Δηλαδή, αν τους πούμε να ξαναξεκινήσουν σε Τσετραλίνη, θα κάνουν αφήσουν. Νομίζω επίσης, Άρια, το συζητήσαμε γι' αυτό, ότι την τελευταία φορά που εξετάστηκε γελούς, είχε πρόσφορο. Δεν έχω τίποτα, είναι καλά. Και λοιπά, έπαιρνε στις ερωτήσεις του DDS, απαντούσε όπως απάντησε. Δεν ξέρω αν είχε συνέστηση του τι έλεγε. Δηλαδή, δίνει μια εικόνα χαρούμενου ανθρώπου που διασκεδάζει με κάθε τι. Έτσι, αυτό είναι η περίφημη απάθεια ή η ευκολία που παρατηρείται σε έναν τρόπο. Είναι περίπλοκο περιστατικό. Θα δούμε λίγο και τα αποτελέσματα. Όσον αφορά το σπέκ του Ιδρυτήρια Μητσουράκη, σας έχω πει πολλές φορές ότι είχαμε κάνει σε παιδιά ασθενών και τους έβαλε όλους ότι είχαν ελάχιστος της περιοχικής σωματικής ζωής στον πρωταφόρο, σε όλους και στους 10. Οπότε δεν τα έχω πολύ εμπιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά θα το κάνουμε και αυτό, να δούμε τελικά αν κάπου μας οδηγήσει. Νομίζω ότι το ΠΕΤ θα μας λύσει το πρόβλημα και εδώ. Θα το προγραμματίσουμε και εδώ το ΠΕΤ, έτσι κι αλλιώς. Και θα γίνει και μη χαμηλωδές ΠΕΤ. Θα γίνει δηλαδή και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουμε, θα φέρει στο επιβαρύ, θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Λοιπόν, να δώσουμε την ευκαιρία σε 10 λεπτά. Αν κύριος Νατσόπουλος, πολύ γρήγορο σχόλιο, κύριε Νατσόπουλε. Ναι. Είναι κάτι σημαντικό, διότι υπάρχουν πολλές συμπεριφορές οι οποίες είναι αυτιστικές. Έτσι. Στην ασθενή συνεχώς. Μια εξέταση η οποία θα μπορούσε να είναι, παραδείγματος χάρη, theory of mind, όπως λέμε. Με ειδικά τεστ τα οποία ελέγχουν, διότι έχουν φαντασμάσει στον αυτισμό, έχουν αποδώσει, ας πούμε, ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Γιατί τα παιδιά που φάσουν από αυτισμό, είναι πάρα πολύ ή δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη αυτά τα οποία το τεστ πρέπει να κάνει, ή από την άλλη μεριά πείθουν ότι είναι πολύ περιορισμένοι οι ικανότητες, ακόμα και τα άσπερκια. Πολύ ωραία. Επομένως, είναι πολύ πραγματικά. Θα μπορούσε αυτό που λέει η κυρία Κουτσουράκη, αυτές τις περιφορές οι οποίες επιμένουν τόσο με έναν ρυθμό ο οποίος είναι αυτιστικός, να δούμε μήπως υπάρχουν και τέτοια χαρακτηριστικά, διότι κανείς δεν μπορεί να πλήσει η παθολογία που μπορεί στη συνέχεια να οδηγεί. Έτσι, κύριε Νατσόπουλε, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τεστ για αυτισμό σε μεγάλους, γιατί μία μεταδιδάκτορά μου, η Ελένη Μπαρμπιτζή, κάνει αυτή τη στιγμή αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τεστ σε ασθενείς με Αλτζάιμερ για να δει αν είναι αυτιστικά στοιχεία στο παρελθόν. Και αν υπάρχει σύνδεση της Αλτζάιμερ με τον αυτισμό. Επομένως, θα σου δώσω το τηλέφωνο της να στείλει ένα ωραίο τεστ για τον αυτισμό για τους συγκεκριμένους. Να το δούμε αν τελικά πληρείται το αυτισμό. Ευχαριστούμε πολύ.